Φωτιές άναψε ο Χρήστος Καλογρίτσα στην Προανακριτική Επιτροπή με το θερμόμετρο να χτυπάει κόκκινο σε τέτοιο βαθμό που ο μεγαλοεργολάβος επικαλέστηκε αδιαθεσία και αφού δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από τον Παύλο Πολάκη μεταφέρθηκε στο Ιατρείο της Βουλής. Σύμφωνα με πηγές από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Καλογρίτσα επιβεβαίωσε το αφήγημα ότι ελάμβανε εντολές από τον Νίκο Παπά για τις κινήσεις του και ότι ο ίδιος λειτουργούσε ως μπροστινό για τη δημιουργία καναλιού φιλικού στην τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το καλοκαίρι του 2016 με φώναξε ο πολύ αγαπημένο μου φίλος Παπάς και μου είπε «Καπετάνιε, θα μας δώσει το όνομά σου για κανάλι και τα λοιπά. Εγώ είπα πως ήλθα μαζί σας. Μιλήσαμε για κάτι ξένους. Μου ανέφερε ο Παπάς τα ονόματα των ξένων. Ακουστά του είχα, δεν του γνώριζα. Με τον τρόπο που μου το ζήτησε ο Νίκος είπα «Ας πάει γι' αυτό. Εγώ αυτό που έβαζε ήταν το όνομά μου. Να είμαι ο μπροστινός. Σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ, το αφήγημα Καλογρίτσα Νέα Δημοκρατία περί μπροστινού καταρρύπτεται με πάταγο, καθώ το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση επικαλείται την ύπαρξη εγγυητική επιστολή που δείχνει ότι η εταιρεία Βλαδίμηρο Καλογρίτσα είχε στα ταμεία τη 8 εκατομμύρια ευρώ ήδη από τον 1η Ιουλίου του 2016, δύο μήνε δηλαδή πριν από το διαγωνισμό για τι τηλεοπτικέ άδειε. Δεν είχα κανένα λόγο να βγω σε κανένα εξωτερικό να βρω έργο. Ούτε το ήξερα αυτό το έργο. Ήταν όλα εικονικά. Έφτασε η ημερομηνία που δεν πήραμε το κανάλι, άρχισε ο μου και τη μου. Την επόμενη ενώ είχα πιστώσει από τράπεζες, με κόψαν από τα πάντα. Κατά τη διάρκεια της ώρες κατάθεσής του, σύμφωνα με πηγές από τη Νέα Δημοκρατία, ο μεγάλο εργολάβος έδωσε πληροφορίες για τις επαφές του με τη Λιβανέζικη εταιρεία SSM. Στον Άραβα εμένα με έστειλε ο Νίκος Παπάς. Σας το έστειλε γραπτά. Αλλάζαμε σε Οι φίλοι μα μα σκότωσαν και μα άφησαν ζωντανού να υποφέρουμε. Σύμφωνα με την αξιωματική αντιπολίτευση, δημιουργήθηκε ένταση μεταξύ τη εισηγήτρια Θεοδόρα Τζάκρη και του Προέδρου τη Επιτροπή Σταυρού Κελέτσι, όταν εκείνη επέμεινε να δείξει τα SMS που, όπω ισχυρίστηκε ο κύριο Καλογρίτσα, αντίλασε με τον Νίκο Παπά. Εδώ δεν είστε στο κομμωτήριο. Να ανακαλέσετε, κύριε Κελέτσι. Το παίρνω πίσω. Δεν τρέπεστε που τα λέτε αυτά, κύριε Καλογρίτσα. Παριστάνετε τον εργολάβο των δίθεν αριστερών σα πεπιθήσεων. Η μόνη σα έννοια είναι να κρατήσετε τα 3 εκατομμύρια ευρώ και εμπλέκετε ολόκληρη παράταξη με την οποία λέτε ότι έχει και φιλικέ σχέσει.